έρχονται, ήρθαν, όχι έρχονται, δύσκολες μέρες και δεν τα ξέρουμε ποιον να τους ζούμε. Η συμβουλή του Επισκόπου της Δημόρφου είναι να ακούσετε τους θεοφόρους. Εδώ ξέρω τον Θεό, ο 20ος αιώνας μας έδωσε πολλούς θεοφόρους αγίοι και αγίες. Ακόμα πριν 40 μέρες εκοιμήθηκε μια μεγάλη αγία που γνωρίσαμε καλά στην Κρήτη, γερόντισσα Καλαχτίδα. Σε 40 μέρες γέμισε ο τάφος της θαύματα όλων των πόλων. Και εμφανίξεται σε όποιον τη ζητήσει βοήθεια και φώτιση. Έτσι να κάνουμε θέσεις. Με νηστεία και προσευχή, με το ψαλτήρι και τους χαιρετισμούς και τη συμμετοχή σας στα Άγια Μυστήρια με τους καλούς μας ιερείς ευσάλτες, θα έχετε φώτιση. Να του λέτε, Πνεύμα Άγιο, Πνεύμα της Αληθείας, καθάριξον με και φώτισον με. Τι να κάνω για τον Άγιο Θεό. Και θα σας φωτίσει. Εάν μετανιώνετε, εάν ταπεινώνεστε, θα σας φωτίσει. Και να ακούετε και να διαβάζετε ποιος είναι ο ταπεινός, ποιος είναι ο Θεοφόρος, ποιος είναι ο διάδοχος των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Και σε αυτούς να πηγαίνετε και το Πνεύμα του Άγιο είτε στα χρόνια των Αποστόλων, είτε στα χρόνια του Αγίου Παϊσίου, είναι το ίδιο. Και στο Πνεύμα του Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιώ. Αυτό είναι που δίνει τη ζωή. Και αυτή είναι τη ζωή να αναζητούμε. Τη ζωή του Αγίου Πνεύματος.